Είχαμε τη χαρά να πραγματοποιήσουμε συνάντηση εδώ στο γραφείο του Δήμου, στο γραφείο μου, τον διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Βλαχάκη, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα τα θέματα της αστυνόμευσης και ειδικότερα του τροχονομικού ελέγχου για εν ώψη του ανοίγματος της τουριστικής σεζόν. Διαδεχόμαστε μία περίοδο που οι κινήσεις ήταν πολύ περιορισμένες και πλέον θα πρέπει όλοι μαζί, ο Δήμος, οι πολίτες και η Τροχέα, να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να απαντήσουμε στα πολύ σημαντικά προβλήματα του κυκλοφοριακού, ελέγχοντας ουσιαστικά τις θέσεις στάθμευσης, τις συμπεριφορές των οδηγών με διπλοπαρκαρίσματα, με τη μη τήρηση των θέσεων φωτοεκφόρτωσης, με την αδικαιολόγητη και κατανόητη πολλές φορές στάθμευση οχημάτων μέσα στην παλιά πόλη και όλα αυτά που τελικά δεν δείχνουν σεβασμό στο δημόσιο χώρο, αλλά δεν δείχνουν σεβασμό και στους ίδιους συμπολίτες. Από τη μεριά της η Τροχέα γνωρίζω ότι με περιορισμένες δυνάμεις καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί στο πολύ μεγάλο έργο το οποίο έχει να διαχειριστεί, λαμβάνοντας υπόψη ένα δυσμενές δεδομένο και το Δήμο, το γεγονός ότι δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Όπως γνωρίζετε, είμαστε ήδη στις διαδικασίες. Θεωρώ ότι θα είναι η τελευταία τουριστική περίοδος που ο Δήμος Χανίων δεν θα διαθέτει τουριστική αστυνομία. Την επόμενη θα έχουμε έως και 49 δημοτικούς αστυνόμους που θα βοηθήσουν και σε συντονισμό πάντα με την Τροχέα θα μπορέσουν να βελτιώσουν τον έλεγχο και την λειτουργία του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά στο πρόσωπο του διοικητή του κυρίου Βλαχάκη, όλο το σώμα της Τροχέας για την πολύ δύσκολη, το πολύ δύσκολο έργο, και είμαι σίγουρος ότι μέσα από τέτοιες συναντήσεις και τον διάλογο θα βρούμε απαντήσεις στα σημαντικά θέματα τα οποία υπάρχουν. Πάντως ήδη υπάρχουν διπλοπαρκαρίσματα, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Το κυκλοφοριακό μετά την άρση της καραντίνας έχει πάλι αυξηθεί. Υπάρχει μια νοοτροπία, θα λέγει κανείς. Παράλληλα, έχουν γίνει κατά καιρούς κυκλοφοριακές μελέτες για την πόλη των Χανίων. Πώς αυτά μπορούν να επιληθούν? Ο γερμανός Τροχέας κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν φαίνεται να έχει δώσει κανένα αποτέλεσμα. Και με λίγα λόγια, τι μπορεί να αλλάξει δηλαδή ουσιαστικά από τις τόσες πολλές φορές και συναντήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, και όχι μόνο από εσάς, αλλά και άλλους δημάρχους? Υπάρχει ήδη σε ολοκλήρωση σχεδόν το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο προβλέπει με λεπτομέρεια τις αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στο κομμάτι του κυκλοφοριακού στο αστικό κέντρο. Υπάρχει η χωροθέτηση πολλών περισσότερων θέσεων φωτοεκφόρτωσης που εξυπηρετούν τους επιχειρηματίες. Υπάρχει συγκεκριμένη και επικαιροποιημένο ωράριο για είσοδο των φορτηγών και όλων των οχημάτων φορτοεκφόρτωσης. Υπάρχει μια νέα ουσιαστικά επικαιροποιημένη επιτροπή κυκλοφοριακού που καταβάλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να απαντήσει όλα αυτά. Και σίγουρα, πέρα από τους κανόνες, πέρα από τους σχεδιασμούς του Δήμου και πέρα από την αστυνόμευση, πάντα υπάρχει το στοιχείο της νοοτροπίας και της αντίληψης που έχει ο κάθε πολίτης και ο κάθε οδηγός. Αυτό μένει σταδιακά να αλλάξει και ήδη βλέπουμε να αλλάξει με τις παρεμβάσεις που υπάρχουν. Όμως μένουν πολλά ακόμα να γίνουν για να αντιληφθούν όλοι ότι πέρα από την ευθύνη η οποία υπάρχει σε εμάς, τους θεσμικούς, υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός να μπορέσει να συμπεριφέρεται όπως θα ήθελε και αυτός να του συμπεριφέρονται κατά την κίνηση ώστε να είναι ασφαλής και απρόσκοπτη. Είναι λογικό ότι τα διπλοπαρκαρίσματα είναι απόρρια ουσιαστικά της έλλειψης των θέσεων στάθμευσης. Σε αυτό τι κάνετε? Να πω ότι το διπλοπαρκάρισμα δεν συμφωνώ ότι είναι απόρρια των πράγματι λίγων χώρων στάθμευσης που υπάρχουν στο κέντρο. Υπάρχει μια εδρεωμένη αντίληψη ότι μπορεί ο καθένας να σταθμεύει για λίγο έστω σε οποιοδήποτε σημείο, καθώς δεν θα έχει ενδεχομένως και συνέπειες πάνω σε αυτό. Όμως, όπως γνωρίζετε, ήδη το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει και εργασίες
για τα πρώτα περιφερειακά πάρκινγκ στην περιοχή του Καδισού, στην περιοχή της Λεωφόρου Σούδας και σε άλλα σημεία, και ψάχνουμε και εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για τη δημιουργία τέτοιων χώρων. Δυστυχώς, η οικοδομική επέκταση των χανίων τις προηγούμενες δεκαετίες έγινε με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, είναι πολύ λίγα τα ακίνητα και τα οικόπεδα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Να θυμίσω όμως χαρακτηριστικά ότι ένα από αυτά ήταν και το ακίνητο της πρώην ΑΔΕΑ, το οποίο αποκτήσαμε μετά από κόπο και το οποίο θα δημιουργήσει και ένα σημαντικό χώρο στάθμισης. Όλα αυτά θα γίνουν σταδιακά μέσα από σκληρή δουλειά και συντονισμό όλων των φορέων. Δήμαρχε, σύν της άλλης, σε ορισμένα κομμάτια του ποδηλατόδρομου έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει η ασφάλεια που απαιτείται. Σε κάποιες στροφές, ας πούμε, και τα λοιπά, υπάρχουν κενά που υπάρχει κίνδυνος για τους ποδηλάτες να τους χτυπήσει κάποιο γιουταχή κτλ. Σε περίοδο τουριστικής έξαρσης τώρα που είναι. Υπάρχει έτσι η μέρημνα ειδική σας και γενικό, θα ήθελα και απάντηση και τον κύριο Βλαχάκη σε αυτό, να εξασφαλιστεί ότι αυτοί οι ποδηλάτες θα μπορούν να βαίνουν, όπως λέμε, στον ποδηλατόδρομο με ασφάλεια. Θα πιστεύω ότι είναι στη σημεία που λέει ο συνάδελφος, είναι εδώ δίπλα, στη Μελομεγιάννη και Κυδονίας Γωνίας. Και στο κολλημητήριο κάτω. Και γενικά υπάρχουν διάφορα σημεία. Τυφλά σημεία. Παγίδες δηλαδή σημεία. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο έχω δηλώσει δημόσια και άλλες φορές. Ο ποδηλατόδρομος και κανείς ποδηλατόδρομος μάλλον δεν εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια στον οδηγό. Ο ποδηλατόδρομος διαμορφώνει συνθήκες μεγαλύτερης ασφάλειας, αλλά ποτέ απόλυτης ασφάλειας. Η ευθύνη του κάθε ποδηλάτη είναι η ίδια όπως είναι και η ευθύνη του κάθε οδηγού. Βλέπουμε δηλαδή περιπτώσεις μετά την κατασκευή των ποδηλατοδρόμων, όπου ποδηλάτες αναπτύσσουν τεράστιες ταχύτητες, θεωρώντας ότι πλέον το δίκτυο κυριολεκτικά τους ανήκει. Η προσοχή χρειάζεται να είναι γνωστό ότι οι ποδηλατόδρομοι έχουν γίνει στηριζόμενοι στο γράμμα των νόμων και των κανονισμών. Είναι οι προδιαγραφές που έχουν θέσει επικαιροποιημένα από το Υπουργείο Μεταφορών και όλες οι παρεμβάσεις γίνονται με σκοπό να δώσουν έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης για να αφήσουμε σταδιακά τα αυτοκίνητα στο σπίτι και να δούμε τα ωφέλη από τη χρήση ήπιων μέσων μεταφοράς. Άρα η ασφάλεια ποτέ δεν μπορεί κάποιος να την εγγυηθεί όταν κινούμαστε σε ένα δημόσιο χώρο. Η μέρημνα του Δήμου και της τροχέας είναι να την αυξήσουμε και πράγματι θεωρώ ότι με τους ποδηλατόδρομους έχει συμβεί αυτό.